Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας αναφέρει «Τουρισμός ή απόβλητα, καθώς η μικρής διάρκειας τουριστική περίοδος στην περιοχή μας ολοκληρώνεται και καθώς ετοιμαζόμαστε να αποτιμήσουμε τις νέες απώλειες στον κατεφημισμόν τελικά πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας, τον τουρισμό, βρισκόμαστε επίσης μπροστά στο σοβαρό ενδεχόμενο να προβλέπουμε νέες απώλειες για τις επερχόμενες περιόδους, λόγω της προφανούς μειωμένης ευαισθησίας ή της καθόλου ευαισθησίας των τοπικών ηθινόντων και αρχόντων μας. Είμαστε πεπισμένοι πως σήμερα και κατόπιν των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, τόσο οι συμπολίτες μας, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες που εισηγήθηκαν θετικά, όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δημουδίου Ολύμπου, οι οποίοι υπερψήφισαν την κύρωση της σύμβασης εν απόθεσης αποβλήτων της εταιρείας τόσο στο παλιό λατομείο του Λιτοχώρου, έχουν αντιληφθεί πια το μεγάλο μέγεθος της πρόχειρης αρχικής τους απόφασης. Ως Ένωση Ξενοδόχων, μας είναι εξαιρετικά άβολο να επιχειρούμε την επιστημονική δική μας προσέγγιση, τεκμηρίωση για το θέμα ή την οικονομική του διάσταση για το Ταμείο του Δημουδίου Ολύμπου. Είναι όμως πασιφανές πια πως ανεξάρτητα από τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων υπηρεσιακών και μη παραγόντων για την έλλειψη σοβαρού κινδύνου μολύνσεως του υδροφόρου ορίζοντα και της περιοχής μας, το συγκεκριμένο θέμα ως μείζον θέμα ψυχολογίας του επισκέπτη και κυρίως του κατοίκου της περιοχής μας έχει λάβει πια μια άλλη διάσταση. Την πραγματική του διάσταση. Βεβαίως και βρισκόμαστε στο πλευρό κάθε προσπάθειας για την ακύρωση μιας τέτοιας πράξης, η οποία προσβάλλει εμάς ως κατοίκους, προσβάλλει όσους κατοίκησαν την πιερική γη στους αιώνες, προσβάλλει όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πραγματικούς λόγους να επισκέπτονται την περιοχή και κυρίως προσβάλλει το μυθικό Όλυμπο. Η Πιερία αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Ο πλούτος της Πιερίας, ο πλούτος που κληρονομήσαμε, είναι μεγάλος. Είτε είναι γεωφυσικός, πολιτιστικός, αρχαιολογικός, μυθολογικός, τεράστιος. Και εμείς επιθυμούμε και κάνουμε πάντοτε τα πάντα για την ανάδειξή του. Σε αυτό λοιπόν το μοναδικό τόπο, στον Όλυμπο, αυτό που εμείς προσπαθούμε συνεχώς να προβάλλουμε ως πόλο έλξης τουρισμού, σε αυτό το μυθικό σημείο κάποιοι επέλεξαν να το χαρακτηρίσουν και να το καταστήσουν κατάλληλο και ιδανικό τόπο ταφής βιομηχανικών αποβλήτων. Εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων διαφημίζουμε παγκοσμίως την περιοχή μας ως Ολύμπους Ριβιέρα Πιερία. Και αυτόν τον τόπο τώρα θέλουν να το μετατρέψουν σε νεκροταφείο βιομηχανικών αποβλήτων. Δεν είναι απλά μια αναφασμένη ενέργεια, πιστεύω ότι είναι μια ιεροσυλία. Είναι εξοργιστικό να αποκαλούν ευγενή μέταλλα τα οτιδήποτε θέλουν να θάψουν στον Όλυμπο και προς προσανατολισμό των Πιερίων. Και περιμένουν από εμάς την κοινωνία να συμβιβαστούμε και να συνενέσουμε. Είναι αυτοκαταστροφικό. Δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέψουν το αύριο σήμερα.